Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πούμε ότι είχαμε διακόψει την κανονική ροή του προγράμματος μας, γιατί αυτό επιβάλλουν οι εξελίξεις από το Ελβετικό Θέρετρο. Μόλις ακούσαμε μια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν προσέλθει στο χώρο που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις τόσο στο τραπέζι 1 όσο και στο τραπέζι 2. Πάμε κατευθείαν στον απεσταλμένο μας, τον Νικόλα Ζανέτο, στο Ελβετικό Θέρετρο, για να μας δώσει έτσι τα κυριότερα σημεία από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος τα άκουσε πριν από λίγο. Νικόλα. Ανδρέα, νομίζω ότι θα πρέπει να χάσατε το πρώτο σημείο που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός αδιεξόδου, το οποίο θέλοντας η δική μας πλευρά να αντιμετωπίσει και να δείξει την πραγματική της βούληση και επιθυμία για λύση του Κυπριακού, είναι έτοιμη να καταθέσει κάποιες προτάσεις οι οποίες θα σπάσουν αυτό το αδιέξοδο. Και ευχήθηκε ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια βούληση για να υπάρξει, ας πούμε, αυτό το σπάσιμο του αδιέξοδου στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούσαμε τη δήλωση, Νικόλα, και αν μου επιτρέπεις, είπε ο Πρόεδρος και η άλλη πλευρά να επιδείξει αυτή την καλή βούληση ώστε να ξεπεράσουμε εμμονές. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε και ένα μήνυμα προς τον Κυπριακό λαό να κοφεύσει σε όσους διαδίδουν ενδεχομένως και κακοβούλως ότι γίνονται συνεχώς υποχωρήσεις από τον ίδιο και τη διαπραγματευτική μας ομάδα εκεί στο Κραν Μοντάνα. Νικόλα, το καταληκτικό σχόλιο σε σένα. Προφανώς αναφερόταν, Ανδρέα, στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο και ενημέρωσε λίγο μετά το μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις σε αυτή τη συνεδρία. Είδομεν, θα είναι μεγάλη νύχτα. Περιμένουμε αυτή την απόψινή σύνοδο. Τώρα θα αρχίσει το τραπέζι 2, μετά θα έχουμε το τραπέζι 1 για την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Δεν έχουμε ακόμα ανακοίνωση για άφιξη του Αντώνιον Κουτέρες. Ενώ οι πληροφορίες που διακινούνται αυτή την ώρα είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε και παράταση της παραμονής μας εδώ στο Ελβετικό Θέρετρο. Μέχρι πριν από τη δήλωση του Προέδρου, Νικόλα, τις εξελίξεις σήμερα εκεί στο Κραν Μοντάνα καθόριζε η πιθανή, αν θες, επιστροφή του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ. Τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βάζει νέα δεδομένα. Θα έχουμε, Νικόλα, σε αποδεσμεύουμε και θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α στις 8 και 4.